έχουν και έναν ακόμη λόγο οι Πόντιοι να είναι περήφανοι, και αυτό δεν είναι μόνο η ποντιακή παραδοσιακή κουζίνα, αλλά και η προσπάθειά τους να την κρατήσουν ζωντανή και να την περάσουν στους νέους. Αυτό επιχειρήθηκε στο Θρυλώριο Ροδόπης με το τρίτο έτος ποντιακής γαστρονομίας από τον πολιτιστικό όμιλο ποντίων Θρυλωρίου, η Κερασούντα και το ΓΑΡΣ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Συλλόγου για την Αγία Μαρίνα. Η ιδέα που μας δημιουργήθηκε πριν 3 χρόνια, βλέπουμε ότι συνεχίζει να αγγίζει τους ανθρώπους και άρα μας δείχνει τα σημάδια της επιτυχίας που μπορεί να έχει για το μέλλον. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 16 πολιτιστικοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα και έβαλαν τα δυνατά τους να εκπλήξουν κοινό και λέσχη αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι θα ήταν και οι τελικοί κριτές. Δύσκολο από ό,τι φαίνεται θα είναι το έργο των κριτών εδώ στο τρίτο συναπάντημα της ποντιακής γαστρονομίας, καθώς θα έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε 16 πεντανόστιμα φαγητά. Ο Αλευρίσιος Χαλβάς Αργυρούπολης από το Σύλλογο Ποντίων Καλαμαριάς ήταν το πρώτο φαγητό που βραβεύτηκε από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων της Βόρειας Ελλάδας το Σάββατο το βράδυ. Όλοι βλέπετε τα τελευταία χρόνια κάνουν στροφή στην παράδοση. Και αυτή η στροφή στην παράδοση εδώ σήμερα στην πράξη. Το δεύτερο βραβείο έλαβε το φαγητό Τανωμένων Σορβά του ΑΚ Ντάγμαντεν από το Σύλλογο Ποντίων Κρομνικού Ξάνθης και το τρίτο βραβείο το φαγητό Μπόρτς από το Σύλλογο Ακρίτες Νέας Κρόμνης Δράμας. Στις γιορτές καθόμαστε 4 γενιές στο τραπέζι και φτιάχνουμε τα παραδοσιακά φαγητά. Το βραβείο κοινού κέρδισε η Μακαρίνα Τραπεζούντας από το Σύλλογο Λευκόπετρας Ξάνθης. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με stand-up comedy στην ποντιακή διάλεκτο σε κείμενα και απόδοση της Γιούλης Γεωργιάδου. Μέσα από το θέατρο θα μπορέσουμε να σώσουμε τη διάλεκτό μας. Είναι ίσως και το μοναδικό είδος που έχει τα πάντα μέσα. Ήθη, έθιμα, διάλεκτο, τα πάντα. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Τρίτη με την αναβίωση των παλιών παιδικών παιχνιδιών.